Ένια μάιδες μέσα ήρθιο να φέρεις μου. Μέσα είναι και ο καλός μου τα... Στα πλαίσια των ελευθεριών του Δήμου Νέστου πραγματοποιήθηκαν μουσικές αλλά και χορευτικές εκδηλώσεις στην Χρυσούπολη το βράδυ της 3ης 13 Ιουλίου. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στα πλαίσια των ελευθεριών του Δήμου Νέστου συνεχίζεται και την Τετάρτη 14 Ιουλίου. Γιορτάσαμε λοιπόν την Κυριακή 11 Ιουλίου την απελευθέρωση της πόλης από την βουλγαρική κατοχή. 108 χρόνια ελεύθερη πόλη λοιπόν και συνεχίσαμε εχθές με τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων με μια μικρασιάτικη συναυλία αφιερωμένη σε όλους τους μικρασιάτες της περιοχής και όχι μόνο με το μουσικό σχήμα εμπειροτέχνες αλλά και με τη γνωστή σε όλους τραγουδίστρια Dilek Coach, αγαπημένη των μικρασιατών. Συνεχίζουμε δεύτερη μέρα με τις συναυλίες, πάλι ένα αφιέρωμα στους μικρασιάτες. Φιλοξενούμε ένα αξιόλογο επίσης μουσικό συγκρότημα και σήμερα, την Πάντα Τέτοια, και έτσι κλείνει το αφιέρωμα στους μικρασιάτες. Συνεχίζουμε αύριο στην πλατεία Ποντίων με μια ποντιακή βραδιά, συναυλία με γνωστούς καλλιτέχνες του χώρου, και συνεχίζουμε την Πέμπτη με επίσης μια ποντιακή συναυλία με όλους τους τοπικούς καλλιτέχνες εδώ της Χρυσούπολης, γιατί έχουμε πολλούς, η αλήθεια είναι αυτή. Την Παρασκευή μεταφερόμαστε στην πλατεία του Προαστίου, όπου εκεί θα έχουμε τη συναυλία των Θρακιωτών, με επίσης ένα τοπικό παιδί εδώ πέρα, το συγκρότημα του Καριοφίλη του Δουλουκιτάκη, όπου θα φιλοξενήσουμε και την Κατερίνα τη Δούκα στο θρακιωτικό τραγούδι. Με τις θρακιώτικες συναυλίες κλείνουμε το Σάββατο, όπου φιλοξενούμε τον Νίκο τον Ζαπάρτα από το Ελληνοχώρι του Εύρου, μαζί με την Λίτσα την Ουλιανούδη στο τραγούδι, από τους γνωστούς ασβεστάδες σε όλους τους θρακιώτες. Την τελευταία μέρα των εορτών, 18 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή, στην πλατεία των εργατικών κατοικιών θα απολαύσουμε μία λαϊκορεμπέτικη συναυλία με την ορχήστρα των παλαιών ασμάτων από δικούς μας και τοπικούς ανθρώπους που ασχολούνται με το ρεμπέτικο αλλά και το λαϊκό τραγούδι. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι έχουμε μία μουσικοθεατρική παράσταση με τον κύριο Γρηγόρη Βαλτινό, με την παράσταση Κωστής Παλαμάς «Οι μουσες που αγάπησα» στο Δημοτικό Θερινό Θέατρο που διαθέτει ο Δήμος, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ζαρκαδιάς, στις 9.30 το βράδυ, την Πέμπτη όπως είπαμε, 15 Ιουλίου. Φιλοξενούμε δύο εκθέσεις στο χώρο του Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης. Μία είναι έκθεση φωτογραφίας της κυρίας Δήμητρας Χατζιαδάν, μία πάρα πολύ ωραία δουλειά αφιερωμένη στους Εύζωνες, και ο τίτλος μάλιστα είναι «Εύζωνες, οι φύλακες των Αφανών». 45 περίπου έργα φιλοξενεί το μουσείο που μπορούν να τα δει το κοινό από κοντά. Έχει και παραστάσεις μάλιστα φωτογραφίες στο φυσικό ύψος των Ευζώνων, στα 2 μέτρα περίπου δηλαδή, αλλά όπως και τμήματα της στολής των Ευζώνων, φουστανέλα, τσαρούχια και πολλά άλλα. Υπάρχει και μια έκθεση παραδοσιακής φορεσιάς, δικής μου να πω την αλήθεια, που αντιπροσωπεύει όλες τις κατηγορίες των προσφύγων, να το πούμε έτσι, και, και των μεταναστών, εσωτερικών μεταναστών, στην κάτω αίθουσα. Είναι οι φορεσιές των Υπηρωτών, των Σαρακατσανέων της περιοχής, των Ποντίων, των Μικρασιατών αλλά και των Θρακιωτών. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πότε φτωχιά, πότε...